τη συνείδηση. Και μου λέει, θα στείλω ένα, γιατί θα είχε υπερσία του εικονάδου, να κάνω τώρα ένα διαδικαστικό, τι ειδικότητα έχει, του είπα την ειδικότητα. Μου λέει, θα σε αλλάξω την ειδικότητα και θα σε βάλω στου πειράδου χοκ. Θα σε βάλω σε αυτού του πειράδου που έχει, μου λέει, Θεσσαλονίκη, όπου πάνε οι Θεσσαλονίκης και οι Αθηναίοι πάνε στο Καπαντήρι και εδώ στην Αθήνα, δεν έχει άλλη. Οπότε μου λέει θα πηγαίνεις εκεί πέρα, θα σε βάλω. Και πράγματι, με αλλάζει την τυχόντα και δεν χρειάζεται μια έγκριση. Δεν μπορεί να μου λέει να μην το εγκρίνει το πετάγωνο. Όχι, το υπογράφει το αξία του, το πάω το εξέχω τώρα, θα το υπογράψει και θα πάει μου λέει κάτω και λέει δεν θέλει που λέει πλέον τα αξία του την απόφαση, δεν την εγκρίνουν την απορρίπτω. Μόνο την επικυρώνουν. Οπότε μου λέει να ξέρει μεταφύτευση και δεν θα πα ούτε Λίμνο ούτε Έλληνα. Γιατί τέτοια παιδιά μου λέει και εσένα δεν πρέπει να πάρει τον Έλληνα. Γιατί πρέπει να τιμούνται. Και η πατρίδα πρέπει να του τιμάται. Γιατί ομολογούν να μην είναι τη λύση του, τα ιδανικά του. Και τι κάνει, δεν παίξει. Και πράγματι πηγαίνει, πιάνει κουβέντα με τα σύνδετα. Και εκεί ήταν το τρομερό ότι αυτός ήταν ο πατρός Αυγουστίνου με πρώτα στα κηρύγματα και όταν με ρώτησε μου λέει ότι μου λέει στη Φλόριντα μου λέει τα παιδιά μου είχαν ένα μαλάκι στη Μουλατσιώτη. Λέω τα παιδιά σας, πώς θα είσαι στο παιδί μου. Λέω τότε θυμάμαι καλά η Ιωαννίδης ήταν. Είναι ο Τάδε και ο Τάδε. Δηλαδή την φωτογραφία του δεν είναι τα παιδιά σα. Και αυτή δηλαδή πώ ευλόγησε ο Θεό και ήρθε το πράγμα και πώ έγινε. Και πάμε, εν πάση περιπτώσει, πάμε στο μεταδίδω με μετά και πηγαίνουμε στο Καπαδρίτη. Και το Καπαδρίτη πλέον μου έδωσε ένα έγγραφο εκεί ο διοικητής όπου κάθε Σαββατοκύριακο, δεν έχω το τέλειο ακόμα, κάθε Σαββατοκύριακο είναι ένα σπίτι. Κάθε Σαββατοκύριακο. Τι είχα ζητήσει από το Θεό να γίνει, να πηγαίνω, να κάνω το κατηχητικό, να μπορώ να πηγαίνω και εσύ και να πλησιάσω. Όπου αλλά και να είχα πάει, αν είχα γίνει εξωματικό, θα ήμουν Σέρε, θα ήμουν Λίμνο, θα ήμουν Ρόδο, θα ήμουν Κρήτη, πώ να κάνω οπουδήποτε. Θα έπρεπε και έξω να κάνω. Για να έρχομαι στην Αθήνα να κάνω καθηγητικά, θα έπρεπε και ολόκληρο ταξίδι να κάνω για να φτάνω. Έτσι λοιπόν το έκανα κατά τον καλύτερο τρόπο. Και επειδή τότε υπηρετούσαν ήταν 2,5 χρόνια η θητεία, 30 μήνες, αν θυμόμαι καλά, εγώ στις 23 μήνες, εκεί όπως έφτιαχνα το καυσίμι, μία αίθουσα που είχε τα τυρόφωνα κτλ. Και τη στόλιζα Πάσχα και τα θυμάμαι. Γλιστράει η σκάλα, ήταν σε πλακάκι, γλιστράει η σκάλα, φεύγω, περνάω μέσα από μια τζαμαρία, σπάω το χέρι και παίρνω ένα μήνα αναλογική άδεια στους 23 μήνες. Μετά από ένα μήνα, λέω το γύψο και τα λοιπά. Και μόλις πριν τελειώσει η αναλογική άδεια, βγαίνει το κατάγωμα και λέει όσοι είναι στρατιώτες, απλοί στρατιώτες, και είναι της 130 σειρά, δεν ήταν η σειρά που μπήκε μέσα 130, αυτοί θα υπηρετήσουν μόνο 24 μήνες. Όσοι κλείνουν τον 24ο μήνα, απολύονται στις θάλασσες. Εγώ σε δύο μήνες, σε δύο μέρες, έκλεινα τον 24ο μήνα. Ήμουν από τον 23ο έξω, είχα σπάσει το χέρι. Σε δύο μέρες έκλεινα τον 24ο μήνα. Και πήγε και απολύθηκε. Όσοι έχουν πάρει γαλόνια, και γίνανε έφεδροι αξιωματικοί, αυτοί θα υπηρετήσουν κανονικά όλη την εκδοχή. Και τότε φεύγω και πάω, γιατί χρησιμοποιούμαστε στο νεκροταφείο, και πηγαίνω τότε στο νεκροταφείο, στην εκκλησία του νεκροταφείου, κλέβω τη σκηνή. Και έλεγα στον Χριστό, σε ευχαριστώ, πιστεύω, που δεν άφησε να γίνει αξιωματικό. Αυτά τα χρόνια διαδεπολύθηκα και νωρίτερα. Δηλαδή θα είχα μείνει μέσα στο στρατό τουλάχιστον άλλου 6 μήνες. Θα συμπληρώσω 2,5 χρόνια. Όσοι είχαν γίνει και χαιρόντουσαν που ήμασταν μαζί στην Κόρινθο, γιατί γίνανε αξιωματικοί, εκείνοι τότε κλαίγανε. Εκείνοι τότε κλαίγανε.
και κρατήσαν άλλους 6 μήνες. Εν αντιθέσει, ότι εγώ και Σαββατοκύριακο ήμουν έξω και άλλες ημέρες ήμουν έξω και ήμουν στην Αθήνα και πήγαινα συνέχεια στο σπίτι μου, που σε καμία περίπτωση αν ήμουν αξιωματικός και καλή, δεν θα ήμουν κάθε τρεις και πέντε στο σπίτι. Και ούτε κάτι δεν μπορούσα να κάνω και εκδρομές πηγαίναμε και αν θυμούμε καλά μέχρι και τρίμερα βέβαια και τετραήμερα και τα λοιπά. Λοιπόν, και πέρασε στη ζωή του και πότε τη λένε. Και τότε πηγαίνω στο πνευματικό και τη ομολογούμε και φυσικά ζήτησε συγγνώμη από τον Θεό και του είπα Θεέ μου, δεν θα σε ξαναρωτήσω ποτέ μου γιατί. Ποτέ δεν ξαναρωτήσω γιατί κάνεις το ένα ή το άλλο. Τι ξέρεις τι κάνεις. Αρκεί όμως τη ζωή μας να την αφήνουμε στο χέρι του Θεού. Να μην θέλουμε να γίνει το δικό μας. Και την εκείνη την ώρα που δεν γίνεται το δικό μας, τσαντιζόμαστε όπου τσαντίστηκα και εγώ και πήγα μέσα στο ιερό και κλάψαμε. Κοιτάξτε το τελικά εκεί που είχε δίκιο. Αν είχε γίνει σωματικό και καθρέφτη και παραπάνω. Και παραπάνω θα καθρέφτη. Ενώ τώρα ό,τι του είχα ζητήσει το είχα. Αυτό που ήθελα να το είδα, το είχα. Αυτό που ήθελα, μου το έδωσε και με το παραπάνω. Αυτό όπως γίνεται μονάχα όταν πράγματι αισθανόμαστε και το βιώνουμε ότι ενεργούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να αφήνουμε να γίνεται το θέλημα του Θεού. Γιατί πολλές φορές δεν αφήνουμε κάτι περιθώριο να εκφραστεί ο Θεός. Διάβαζα ένα βιβλίο που έλεγε ότι κάποιος μίλαγε και μίλαγε και μίλαγε και όλος ζητούσε από Θεό, ζητούσε, ζητούσε. Και υπάρχει ένα πνευματικό και του λέει, μα τίποτα δεν έκανε ο Θεός, δεν μου απαντάει τίποτα. Λέει, τον άφησες να απαντήσει, να μιλήσει. Εσύ από την ώρα που αρχίσεις μιλάς μόνος σου. Του λες, του λες, του λες, του λες. Και μόλις τελειώσει φέρνεις κιόλας. Δεν αφήνεις να σου απαντήσει. Πολλές φορές τι κάνεις μου ξεκίνησε. Μιλάμε μόνο εμείς στο Θεό. Και δεν του αφήνουμε το περιθώριο διευκόν των Αγίων Πατρελαιών, φεύγουμε. Σου είπαμε τι να πούμε, σαν τον Πιλάτο. Ο οποίος ρώτησε τον Χριστό, τι είναι αλήθεια, και εξελθόν λέει, και κέρδισε στον κόσμο. Δεν κάτσε να πάρει την απάντηση. Άμα μιλάμε εμείς συνέχεια, πότε θα προλάβει ο άλλος. Να μας πει τα δικά του. Πότε. Αν δεν αφήνουμε περιθώριο να γίνει το θέλημα του Θεού, πού θα γίνει το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό δεν αφήνουμε το θέλημα. Και γι' αυτό όταν αφήνουμε το θέλημα του Θεού, δεν θα δούμε μέσα μας, το σπουδαιότερο είναι ότι είμαστε χαρούμενοι. Γιατί είμαστε δάτα αναμένοι, προσευχόμενοι, συνέχεια και χαίρομαι όπως και το κεράκι, αφιερωμένοι στο Θεό. Πώς κάνει ο άλλος τη λαμπάδα που είναι αφιερωμένη στο Θεό και την βλέπει. Και άμα πας και το τις βύσεις, δεν γιατί μου τις βύνεις. Αφήνουμε τον εαυτό μας να είμαστε λαμπάδες αναμένες, να καίγονται προς δόξα του Θεού. Και τότε θα δείτε μέσα μας ότι ήδη θα είμαστε χαρούμενοι. Γιατί δεν έχουν και γίνει το θέλημα του Θεού. Εν αντιθέσει, όταν δεν γίνει το θέλημα του Θεού, άμα δεν γίνεται και δεν υπολογίζουμε το θέλημα του Θεού και υπολογίζουμε το δικό μας θέλημα, τότε γιατί σαντιζόμαστε, νευριαζόμαστε, θυμόμαστε, κλειδωνόμαστε στα δωμάτια μας, μούτρα, και δεν είναι το δικό μας. Πώς κάνει ο άντρας με την γυναίκα του, πώς δεν κάνει. Πάντα γίνει του ένας από δύο, μου τρώνει, έξω από το γίνει το δικό του θέλει. Ένα. Αυτό δεν φαίνεται σωτηρία όμως. Δεν φαίνεται σωτηρία, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι δάτα να μένει επένδυση στο Θεό. Δεν αφήνει το θέλημα του Θεού να εκφραστεί. Αυτός ο άνθρωπος κάνει το δικό του. Και κάνοντας το δικό του, από εκεί και πέρα, ο ίδιος μετά τρώει και τις καρπαζίες και για το στεναχωριέται, για το ένα, για το καθένα άλλο το άλλο, και το άλλο. Και πάσα από πόρτα τη ζωή μου, μόνο και σηκώ το Θεό παραπάνω. Ας αφήνετε στη ζωή μου να γίνετε πάντα το θέλημα του Θεού. Και θα δείτε ότι μέσα μας θα είμαστε τόσο πολύ χαρούμενοι, και πώς σας περιγράφει τη χαρά νιώθετε. Εγώ είναι σαν να ενώ όλοι μου λένε εμείς να κοριέσαι και τα λοιπά και τα λοιπά, εγώ αισθάνομαι σαν να ήμουν σε ένα καράβι που βούλιαζε και εγώ είχες που σώθηκα. Και ο άλλος μου λέει, είσαι να κοριέσαι που δεν πτύχηκες.
Γιατί αισθάνομαι ότι αν έμενα και έμπαινα μέσα στον κατάλογο, αφού δεν ήταν θέλημα Θεού, στην ουσία είναι σαν ένα καράβι πάνω που θα βυθιζόταν. Και εγώ θα πνιγόμουν στην ουσία. Και ενώ σώθηκα, αυτό αισθάνομαι ότι έκανε ο Χριστός, ότι μέσωσε από κάτι κακό, πώς είναι δυνατόν να λυπηθώ. Όταν σωθείς, ενώ ένα καράβι βουλιάζει, εκείνο που κάνει πάλι γονατίζεις και λες, Θεέ μου δόξασαι. Σε ευχαριστώ που μέσωσες. Και αισθάνεσαι απέραντη χαρά, γιατί είσαι εσύ εκείνος που γλίτωσες. Αυτά. Είχα να σας πω, ο έχων ότα ακούει, ακούε το. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.